έχει νομιμοποίηση ένα μέρος του πολιτικού κόσμου, κυρία Φωτίου, το οποίο κυβέρνησε την πρώτη μνημονιακή περίοδο, να ζητά να αποτελέσει μέρος μιας προοδευτικής συμμαχίας με κόρμο το ΣΥΡΙΖΑ? Μα αυτό είναι δύσκολη ερώτηση. Κοιτάμε την επόμενη μέρα. Προς το παρόν δεν βγαίνουν τα κουκιά. Πρέπει να... Αν δεν κάνει κάποιο μαγικό ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Βενιζέλος, οπότε πάμε σε εκλογές. Με ποιον θα κυβερνήσεις? Πρέπει να πω ότι είμαστε πάρα πολύ σήμερα βέβαιοι ότι ο ελληνικός λαός πρώτον δεν θα τρομοκρατηθεί καθόλου με τις τρακαστρούκες που άρχισαν να σκάνε από την πρώτη μέρα που φάνηκε ότι πάμε για εκλογές. Και αν δεν είναι στρακαστρούκες? Θα πούμε λίγο μετά γι' αυτό. Έχουμε το ξαναζέσταμα του 12 έχουμε. Mm. Και ξέρετε, είναι αυτή η ιστορία η περιβόητη με το ξαναζέσταμα του 12. Είναι σαν με το λύκο με τα πρόβατα. Ναι, με αλλά το δεν λύκο, το πιστεύετε. Έχει βγει με τα αρνιά και με τον βοσκό. Ο πρώην Αμερικανός υπουργός οικονομικών και λέει ήταν έτοιμοι να τους πετάξουν έξω. Τόσοι το έχουν πει, όχι μόνο αυτός, τόσοι το έχουν πει και Ευρωπαίοι. Το έχουν πει στα βιβλία του και Ισπανός. Εγώ διαβάζω το Διεθνή Τύπο παρόλα αυτά, mm-hmm. κύριε Μπογδάνε. Και όλη αυτή η τεράστια mm-hmm. κινδυνολογία που εξαπέλυσε σήμερα ο κύριος Σαμαράς ως μη όφλιε. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε και τους άλλους αυτή την κουβέντα την κάνουμε στην πορεία της εκπομπής. Εσείς έχετε διαβάσει το Διεθνή Τύπο. Ούτε οι New York Times mm-hmm. λένε αυτά τα πράγματα. Ούτε ακόμη και οι φίλιες γερμανικές εφημερίδες εννοώ της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω καταλάβει mm-hmm. αυτή τη δραματικοποίηση που επιχειρείται αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι επιχειρείται να είναι η πρώτη φάση που θα επιχειρήσουμε τους 180. Λοιπόν, κρατάμε την πρώτη φάση επιχείρηση των 180. Κρατάμε και ένα ερωτηματικό για τις συμμαχίες της επόμενης μέρας. Βεβαίως, αυτό το κρατάμε. Θα έχουμε την Έλενα Παπαδημητρίου στην πορεία της εκπομπής. Κυρία Φωτίου, καλησπέρα σας. Είναι αυτό το ζωφερό κλίμα το οποίο παρακολουθήσαμε? Είναι μια παγκόσμια συνωμοσία των διεθνών οικονομικών δημοσιογραφικών οίκων όλοι εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ ή αποδίδουν κάτι αληθινό? Εγώ να σταθώ σε αυτό το τελευταίο, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη φορά είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την Brexit, την οποία σήμερα επικαλείται ο Πρωθυπουργός. Ναι. Βλέπετε ότι εδώ υπάρχει μια εξαιρετική συμπαιγνία Ευρωπαϊκής Ένωσης, κακής Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει να μας διώξει αν βγει ο κακός ΣΥΡΙΖΑ με τον Πρωθυπουργό. Αυτό το σκεφτούν όλοι. Ναι. Αλλά να σας πω το εξής, κύριε Μπογδάνο. Τόσο μακριές άκρες έχει πλέον ο Σαμαράς. Μπορούμε να καλά. κάνουμε ευθείες ερωτήσεις στην κυρία Φωτίου? Παρακαλώ, Άρη, ρίχτε με. Ευθείες. Θα ολοκληρώσω ένα δευτερόλεπτο για να μου κάνετε μια καλύτερη ερώτηση. Εσείς λέτε ότι είναι καλύτερη σήμερα, είναι πιο καλά προετοιμασμένη, πιο εύθραυστη η Ευρωζώνη όταν υπάρχει πετρελαϊκή κρίση, όταν έχουν τα πετρέλαια κατρακυλούν στο 50%, ναι. όταν η λιτότητα και η ύφεση σε όλη την Ευρώπη έχει πρόβλημα μεγάλο, όταν αυξάνει ο κίνδυνο της ακροδεξιάς. Είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Deutsche Bank. Είναι καλύτερα προετοιμασμένη η Ευρωζώνη. Εγώ λέω ότι όχι, λοιπόν. Ναι, ωραία. Κυρία Φωτίου, εμείς έχουμε κάποιες προθεσμίες. Θα τηρηθούν εάν δεν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας και σχηματίσει κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Ας κάνουμε και την υπόθεση εργασίας αυτοδύναμη κυβέρνηση. Οι προθεσμίες τέλος Φεβρουαρίου τηρούνται, ναι ή όχι? Κύριε Πορτοσάλτε, δεν είναι μόνο του Φεβρουαρίου. Αν κάτσω να σας μετρήσω από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούλιο. Ας ξεκινήσουμε όμως από τον Φεβρουάριο. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα είναι τον Ιούλιο του 2015. Μπορούμε να μείνουμε στον Φεβρουάριο. Τέλος Φεβρουαρίου. Κυρία Φωτίου, αν μου επιτρέπετε, εγώ έκανα μια ευθεία ερώτηση. Τέλος Φεβρουαρίου μας δώσανε ένα ραντεβού. Απλώς. Επιτρέψτε μου, και μετά μπορείτε να πείτε αν θα πάτε στο ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι. Δεν είναι τόσο ζήτημά μου. Εγώ λέω, καταρχάς, τέλος Φεβρουαρίου πηγαίνετε στο ραντεβού, ναι ή όχι? Κύριε Πορτοσάλτε, ποιο τέλος Φεβρουαρίου? Μόλις βγει η ελληνική κυβέρνηση καινούρια, δηλαδή από ό,τι καταλαβαίνω θα βγει το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, εμείς είμαστε έτοιμοι να εμφανιστούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουμε τη διαπραγμάτευση συνολική και του χρέους και άρα συνολικού πακέτου, αλλά και του προγράμματός μας και του αναθεωρημένου νέου προϋπολογισμού.
Τι φαντάζεστε δηλαδή? Ο οποίος νέος προϋπολογισμός. Είμαστε τόσο αφελείς που δεν ξέρουμε. Ο οποίος νέος προϋπολογισμός. Κυρία, και τον Απρίλιο με τι θα πληρώσω? Ο νέος προϋπολογισμός θα έχει δαπάνες όπως λέγεται 44% του ΑΕΠ, όπως έχει και η σημερινή κυβέρνηση. Μιλάτε πάντα για τον αναθεωρημένο προϋπολογισμό που είναι υποχρεωμένη μια κυβέρνηση να καταθέσει πριν τη διαπραγμάτευση του χρέους. Μιλάτε για ένα βραχύβιο προϋπολογισμό. Αυτό μιλάτε για το 44%. Λοιπόν, αυτή όλη η σύγχυση που έχετε δημιουργηθεί τον τελευταίο καιρό δεν βοηθάει τον κανέναν. Και όλοι ξέρουν αυτή τη στιγμή ότι εκείνο που παίζεται με μεγάλη ευκρίνεια. Εσείς θα το αναθεωρήσετε αυτό? Εμείς θα το αναθεωρήσουμε όπως είπαμε. Δηλαδή, θα βάλετε παροχές επιπλέον. Κύριε Πρωτοσάλτε, δηλαδή, τα λεφτά του αναθεωρημένου προϋπολογισμού είναι συγκεκριμένα. Αυτά έχει το κράτος. Λοιπόν, όταν κάνεις την πρώτη αναθεώρηση, δουλεύεις με συγκεκριμένα ποσά τα οποία υπάρχει στο κράτος. Δεν είμαστε όμως για αυτή... Θα διατηρήσετε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό αυξάνοντας τις δαπάνες, μας λέτε τώρα. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Εγώ εξήγησα μόλις ότι αυτός είναι ο βραχύβιος προϋπολογισμός. Μην χάσουμε όμως όλη την ώρα μας, γιατί υπάρχουν και πιο ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε. Και ακριβώς τώρα η κυρία Φωτίου είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αποδειχθεί πιο φερέγγιος συνεργάτης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα εγώ τέτοια πράγματα. Κάτι είπατε πριν. Ότι ο Σαμαράς δεν έχει καμία φερεγγιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την οποία έχετε εσείς. Δύο. Φερεγγιότητα έχει όποιος έχει την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Αυτός είναι συνομιλητής de facto. Επειδή αυτοί δεν είναι συνομιλητές. Δεν την έχετε εσείς, την πήρατε από τώρα. Ακριβώς πώς το εννοείτε? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνομιλητής. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποφασίσει για πρόεδρο, έχει αποφασίσει και για κυβέρνηση. Αυτή αλλάζουν οι συνασπίσεις. Εσύ να τα φροντίξει, κυρία Φωτίου. Οι δανειστές ποιον θέλουν ως συνομιλητή? Κυρία Φωτίου, για να συμφωνήσει να τα φροντίξει. Πέφτει ανα πάσα στιγμή, δεν έχει λαϊκό αίρισμα. Εγώ σας ακούω. Αποκλείετε την αριστερή παρένθεση. Διότι λέτε ότι θα βγείτε πάνω και κυβερνήσετε 4 χρόνια. Ναι, ναι. Ακούστε με, αυτό ακριβώς πιστεύουν. Είναι συγγνώμη. Η ίστατη ελπίδα. Η αριστερή παρένθεση ή η δεξιά διακυβέρνηση θα κάνετε. Αν ανεβείτε πάνω και κάνετε δεξιά διακυβέρνηση, δεν θα σας ρίξει η Ευρώπη. Αν ανεβείτε και κάνετε αριστερή διακυβέρνηση, θα σας ρίξει η Ευρώπη. Ο δρόμος του λαού που λέει ότι μια κυβέρνηση με λαϊκό αίρισμα μεγάλο. Ο δρόμος του λαού είναι με το ευρώ ή με τη δραχμή ή με ποιο άλλο εθνικό νόμισμα, κυρία Φωτίου. Το λίγο μέχρι την πρώτη εκλογή του Προέδρου να το σκάσει, διότι ένα-ένα πρέπει να σκάνε, κύριε Πορτοσάλτε μου. Αν δεν εξαντλήσετε όλα σήμερα, τι θα πείτε την επόμενη εβδομάδα? Όπως λέτε, Γρέξη, με το λαό, κάνω ευθεία ερώτηση. Αυτή η πορεία με όλο το λαό θέλει το ευρώ ή άλλο νόμισμα? Είναι ταμπού ή όχι το νόμισμα? Όπως ξέρετε πολύ καλά, ο ελληνικός λαός, αν του τεθεί αυτό το ερώτημα, θα απαντήσει. Τι θα αν πει, του τεθεί, τι θα απαντήσει? Εγώ λέμε, εμείς έχουμε ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Εσείς θα το θέσετε ως ερώτημα. Λύση εντός του ευρώ. Το έχουμε πει 100 φορές, κύριε Πορτοσάλτε, το ερώτημα το θα καλά. Αποθέσετε, αλλά κυρία Φωτίου, άλλη... μπορεί να έρθουν τα πράγματα με τέτοιον τρόπο εγώ που δεν θα σας ευνοούν καλά, ναι. Και να διατυπώσετε και να θέσετε το ερώτημα στον ελληνικό λαό. Mm. Θα φτάσετε στο σημείο να το θέσετε? Εσείς νομίζετε ότι θα χρειαστεί? Εάν χρειαστεί και βεβαίως θα το θέσουμε. Πάρα αλλά πολύ εσείς ωραία. Τι μου λέτε λοιπόν θα χρειαστεί? Κυρία Φωτίου, σας ευχαριστώ θερμά. Εδώ. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριε Πορτοσάλτε. Καλό κουράγιο να έχετε για τις περίοδος ενδιαφέρουσα δημοσιογράφου.